θα πω, το περίμενα. Την αντίδραση του Μιχάλη, του αγαπημένου του Κουινέλη, τον Σταβέντο, ο οποίος σαφώς και ενοχλήθηκε από το πόσα θα μπορούσε να καταλάβει κάποιος υπενικτικά ότι υπόθηκαν μέσα από μια πολύ απλή έτσι αστεία και γεμάτο χιούμορ ατάκα. Ακριβώς, έχει γίνει έξαλλος ο Μιχάλης, ο Κουινέλης από τους Σταβέντο με τους υπενιχμούς, τα δημοσιεύματα και τις φήμες που τον θέλουν να έχει σχέση με 16χρονες. Και ιδιαίτερα βέβαια η Σπόντα και η Ατάκα, μετά την Σπόντα και την Ατάκα της Δέσποινας Βανδύ για τις 16χρονες, άρχισαν λοιπόν τα δημοσιεύματα να γράφουν ότι ο Μιχάλης το Σταβέντο έχει σχέση με την ίδια Δάμο από τότε που ήταν 16 χρονών. 16 εμείς... χρονών γνωρίστηκαν. 16 χρονών γνωρίστηκαν, αλλά δεν είχαν σχέση όπως λέει το ρεπορτάζ. Και εμείς μάθαμε λοιπόν όλο το παρασκήνιο και σας το παρουσιάζουμε σε ένα βίντεο. Ωραία. Έξαλλος είναι ο Μιχάλης Κουινέλης από τους Σταβέντο με τις φήμες και τα δημοσιεύματα που αφήνουν υπόνοιες ότι είχε σχέση με την ίδια Δάμο από τα 16 της χρόνια. Ο Μέθυσος, όπως είναι το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο που βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Αλεξανδρούπολη, άστραψε και βρόντιξε όταν έφτασαν στα αυτιά του αυτές οι φήμες, που πυροδοτήθηκαν μετά την ατάκα που του πέταξε η Δέσποινα Βανδύ στο The Voice με αφορμή την εμφάνιση της 16χρονης Έμιλη Χαραλάμπους. Λοιπόν, έτσι θα μιλάμε, γιατί αυτός μόλις βλέπει 16, αλλάζουνε όλα. Με το που έπεσε η ατάκα, η σχέση του Μιχάλη Κουινέλη με την ίδια Δάμο έγινε και πρώτο θέμα συζήτησης στα καλλιτεχνικά πηγαδάκια και μια νέα κόντρα ξέσπασε με ζήλιες και παρατράγουδα για το ποια διεκδικεί τον Μιχάλη, η Ήβη ή η Έμιλη. Μου θυμίζεις μια φίλη μου, η οποία κάναμε αργότερα και μαζί κάποια τραγούδια, αλλά όταν τη γνώρισα ήταν 16, είναι η ίδια Δάμο. Αισθάνθηκες περίεργα? Όχι, γιατί. Πράγματι, ισχύει ότι στα 16 είχαμε κάνει την πρώτη συνεργασία με το Σαν Έρθει η Μέρα και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο εννοείται. Είχαμε κάνει το Σαν Έρθει η Μέρα. Δεν είναι για να νιώσω περίεργα. Για ποιο λόγο να νιώσω περίεργα? Όχι καθόλου. Έχουμε ό,τι δεν έχουν, όλα γύρω μας αστέχουν. Ψάξαμε λοιπόν και μάθαμε όλο το παρασκήνιο. Τα επεισόδια είναι μαγνητοσκοπημένα και η ατάκα της Δέσποινας Βανδύ δεν πήγαινε στην ίδια Δάμου, αλλά στους δύο 16χρονους παίκτες που έχει αποκτήσει στην ομάδα του ο Μιχάλης Κουινέλης. Σύμφωνα με τις αποκλειστικές μας πληροφορίες, πρόκειται για τον βαρύτονο Γιούρι Μελίκορ και την Αρετή Κοσμίδου. Λοιπόν, έτσι θα μιλάμε, γιατί αυτός μόλις βλέπει 16, αλλάζουνε όλα. Τώρα, πώς συνέπεσε η ατάκα της Δέσποινας με την ατάκα του Μιχάλη για την Ήβη και γιατί η παραγωγή το άφησε να πλανάται στο μοντάζ και στο μυαλό όλων ήταν Σπόντα για την Ήβη, είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης και παραπέμπει στο παιχνίδι της τηλεθέασης. Είχε έρθει και στο X Factor καλεσμένο σε κάποιο live και εκεί ήταν η πρώτη γνωριμιά. Σύμφωνα με το αποκλειστικό μας ρεπορτάζ, ο Μιχάλης γνώρισε την Ήβη όταν ήταν 16 χρόνων, αλλά είχαν μόνο φιλικές σχέσεις. Μάλιστα, ο ίδιος ήταν σε μακροχρόνια σχέση εκείνη την περίοδο. Πριν από ένα χρόνο ήρθαν πιο κοντά και από τότε είναι μαζί, κρατώντας πάντα χαμηλούς τόνους και αποφεύγοντας τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις. Άλλωστε, ο Κουινέλης εδώ και 10 χρόνια προσπαθεί πάντα να απασχολεί το κοινό με τη δουλειά του και όχι με την προσωπική του ζωή. Επικοινωνήσαμε μαζί του, αλλά δεν θέλησε να μας σχολιάσει καθόλου το θέμα. Όπως μάθαμε όμως, είναι δυσαρεστημένος με τα αρνητικά σχόλια και με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσει και θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Ωραίο θέμα πάντως, πραγματικά, γιατί βλέπουμε μέσα από το πώς ξεκαθαρίζεις τα πράγματα, πώς μπορούν να παρεξηγηθούν για κάποιες κουβέντες. Ναι, αλλά ξέρεις όμως τι γίνεται και απ' την άλλη, όταν είσαι σε μια εκπομπή τέτοια, με τέτοια τηλεθέαση, prime time Παρασκευή, πρέπει να είσαι και λίγο προετοιμασμένος για το να δέξεις κάποια πράγματα. Δηλαδή, μήπως έχει κάνει και λίγο την τρίχα τριχιά ο Μιχάλης και γίνεται έξαλλος. Πρέπει να είναι λίγο προετοιμασμένος για αυτά είναι, τα πράγματα. Όπως ξέρεις και εσύ, Σπύρο μου, ο Μιχάλης Κουινέλης είναι ένας άνθρωπος που τα τελευταία 10 χρόνια ασχολείται μόνο με τη μουσική. Δεν έχει αφήσει κανέναν.
εγώ για την προσωπική του ζωή. Πρέπει να τα δέχεται αυτά, ειδικά όταν ξεκινάει από μία πλάκα της Βανδύ. Που μετά. Μα πώς θα παραδέχεται, βρε Σπύρο, ότι έχει σχέση με 16χρονες. Είναι λίγο, ξέρεις, υπερβολικό περίεργο. Και είναι λίγο περίεργο. Όχι, και αυτό τον κάνει έξαλλο. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή είχε μακροχρόνιο δεσμό, γνωρίστηκε με την Ήβη όταν ήταν 16. Όμως τον τελευταίο χρόνο έχουν σχέση. Πώς να δεχτεί και να μην γίνει έξαλλος με τους πενιγμούς ότι. Στα 30 του, το 35 του, το βλέπεις σαν υπενιγμό ή το βλέπεις σαν πλάκα αυτό ό,τι και να έχει νομίζω ότι δεν το βλέπεις σαν πλάκα. Αν παρεξηγείται, δεν είναι κάτι που μπορεί να το δεις και σαν πλάκα όταν είσαι άνθρωπος σοβαρός. Αν παρεξηγηθεί ο Μιχάλης, ο οποίος τον αποκάλυψε κιόλας, έτσι, με τους δημοσιογράφους, πρέπει να παρεξηγηθεί αρχικά με τη Βανδύ τότε. Έχει παρεξηγηθεί με τη Βανδύ, δεν έχει παρεξηγηθεί. Νομίζω ότι εξήγησε η Κατερίνα ότι όλο αυτό έγινε αφού εκείνοι έχουν ζήσει μια πραγματικότητα την οποία εμείς ως θεατές δεν την έχουμε εισπράξει και την οποία αν είχαμε εισπράξει θα καταλαβαίναμε ότι δεν ήταν κακοπροαίρετη η δήλωση. Βέβαια, και δική μου γνώμη στο μυαλό όλων μας φάνηκε ότι ήταν για την ίδια γιατί, Αδάμ. Πρόσεξε, μέσα γιατί έτσι παρουσιάστηκε, όχι με σκοπιμότητα κατά εμέ, δεν είναι όλα δεν είναι παντού φαντάσματα από πίσω, έτσι, μην έχουμε μανία καταδίωξης. Από την άλλη όμως, όντως θα μπορούσε από κάποιον κακοπροαίρετο που δεν έχει και χιούμορ, ή που εν πάση περιπτώσει θέλει να παρεξηγήσει, θα μπορούσε να του δοθεί ένα πάτημα. Και έχει δίκιο ο Μιχάλης που παρεξηγήθηκε για μένα. Πάντως μπορώ να πω κάτι, μην ξεχνάμε όμως, γιατί αυτό είχε και συνέχεια, γιατί δεν ήταν μόνο η Δέσποινα Βανδύ, ήταν και ο Αντώνης Ρέμος που συνέχισε την πλάκα και μάλιστα όταν ακούστηκε το όνομα της Ήβης Αδάμου, είπε επιλέξει, θέλω ένα θερμό χειροκρότημα για την Ήβη Αδάμου. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτό που πείραξε τον Μιχάλη είναι αυτό που αιωρείται, ότι κάνει σχέση με 16χρονα. Δεν είναι και... Και ήδη να μην υπήρχε στη ζωή του, δεν είναι δεν νομίζω ότι ωραίο. Και κάτι τέτοιο τώρα για τον Μιχάλη. Δεν νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα. Πώς δεν είναι αυτή τη στιγμή σε όλο το διαδίκτυο. Ξέρεις ότι όταν κάποιος βλέπει, είναι διατεθειμένος. Είτε θετικά είτε αρνητικά απέναντι σε κάποιον. Έτσι, είναι αυτό που λένε ότι αν θες να με αντιπαθήσεις, θα με αντιπαθήσεις. Άμα θες να με χωνέψεις, θα με χωνέψεις. Δεν μπορώ να κάνω εγώ κάτι γι' αυτό. Υπάρχουν κάποιοι που είναι βαρεμένοι, προκατελημένοι, πες όπως θες, πουρτανοί ή οτιδήποτε, που θα μπορούσαν να παρεξηγηθούν. Και παίρνει θέση και έχει δίκιο. Υπερασπίζεται λοιπόν, ο άνθρωπος, για να ξέρετε, είχε 5 χρόνια δεσμό, έγινε ολόκληρη ιστορία. Συγγνώμη, γελάμα. Γελάει γιατί λέει κάτι αστείους χαρακτηρισμούς και τα κόκκινα γελάει της Οθέμης. Να το πω. Με λέει Νάνα Μούσχουρη. Όχι και Νάνα Μούσχουρη. Έχεις το κύρος και την ποιότητά της, Κατερίνα μου. Γιατί. Θα την ήθελα όμως με μαύρο γυαλί. Το κόκκινο είναι αλλά η κυρία Μούσχουρη δεν έχει αλλάξει ποτέ τη γυαλιά της. Φοράει αυτά τα κλασικά. Είναι. Να ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας λοιπόν. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έτσι, ο άνθρωπος έχει σχέση ναι, με την Ήβη Αδάμου, αλλά πριν από την Ήβη Αδάμου και πριν από ένα χρόνο ενάμιση χώρισε από μια σχέση 5 ετών. Και ξαφνικά λοιπόν, φαντάσου πώς αισθάνεται όταν τον παίρνουν φίλοι του, έτσι, ακόμα και θαυμαστές του που τον βρίσκουν στον δρόμο τώρα και αποκαταστήσαμε... του λένε βρε φίλε, τι γίνεται με τις 16χρονες. Τώρα αποκαταστήσαμε όμως με την βοήθεια κιόλας του ίδιου την αλήθεια, οπότε δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα. Εγώ εκφράζω δημόσια το πόσο πολύ τον γουστάρω αυτόν τον άνθρωπο. Πολλές. Δεν λέω ότι τον γουστάρω με τον τρόπο που τον γουστάρουν οι άλλες. Τον γουστάρω σαν τύπο.